αποσκοπούς θέλω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μέσα από τον αγώνα της μεταμείας, της εκκρατείας και της νηστείας, να βιώσουμε και να μετάσχουμε στα συγκλονιστικά γεγονότα του πάθους και της Ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός είναι και ο σκοπός αυτής της περίοδου, αλλά αυτός είναι και ο σκοπός στην πραγματικότητα όλης της πνευματικής ζωής μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν αυτό το μουσικό διπορικό στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, μέσα από τον άφθαστο λυρισμό των υμνογράφων, οι οποίοι με ακρίβεια μας εισαγάγουν στα βαθύτερα νοήματα αυτών των ημερών. Thank you.
αυτούς τον οποίο επρόκειτο να πάρουν. Όμως, ο στολισμός του νυμφίου Χριστού είναι σπάνιος και μοναδικός. Φοράει ακάνθινο στεφάνι, έχει δεμένα τα χέρια του, κρατάει ένα καλάμι και φοράει μια κόκκινη κλαμίδα. Ο νυμφίος Χριστός προσφέρεται εις το σφαγιαστήνε για να τιμήσει τους προσκεκλημένους και να τους οδηγήσει στην Ανάσταση και ζητά από τους ίδιους να τον ακολουθήσουν προκειμένου να συμπορευθούν και να συσταυρωθούν. Ο νυμφίος έρχεται μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας που πλημμυρίζει τον νου, την καρδιά και την συνείδηση και ζητά εγρήγορση για να χαρίσει αιώνια ευτυχία. Η εικόνα του γάμου παρομοιάζει την ένωση του Θεού με τον άνθρωπο, ο οποίος, αν ακολουθήσει τον νυμφίο από αγάπη, θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Η πορεία αυτή δεν είναι εύκολη και μάλιστα θα γίνει νύχτα. Η νύχτα κρύβει μέσα της το σκοτάδι της άρνειας, της άρνησης, της πολεμικής προς τον Θεό και υποδηλώνει ότι ο άνθρωπος, μακριά από τον Χριστό, ζει στο διαρκές σκοτάδι. Θα μας εξασφαλίσει την σωτηρία της ψυχής μας.
από τους αίμους του όρφου της μεγάλης τρίτης, το γνωστό τροπάριο, το οποίο έχει την πηγή του στην παραβολή του ίδιου του Κυρίου. Εκείνος μίλησε για την βασιλεία που φέρνει, η οποία, ενώ αποτελεί τη μεγαλύτερη δωρεά του Θεού στον άνθρωπο, το να μπορεί δηλαδή αυτός να παρακάθεται μαζί με τον Δημιουργό του και τους Αγίους Αγγέλους στο τραπέζι του Γάμου, ταυτοχρόνως απαιτεί και την δική του προετοιμασία, την καθαρότητα του ενδύματός του, την καθαρότητα δηλαδή όσων είναι δυνατόν από την αμαρτία. Και τούτο γιατί δεν μπορεί να συνυπάρξει σχέση του απολύτως καθαρού και Αγίου Θεού με τον άνθρωπο που αμαρτάνει. Ευτυχώς όμως υπάρχει η μετάνοια. Με τη μετάνοια στρεφόμαστε προς την πηγή της ομορφιάς, τον Κύριο, και τον παρακαλούμε να μας καθαρίσει και πάλι. Και ένας τρόπος καθαρίζει τον άνθρωπο στην ψυχή, η μετοχή στα πάθη του Χριστού, η συμμετοχή δηλαδή στα μυστήρια της Εκκλησίας. Σαν τον άσκοπο τότε που επιστρέφει στο σπίτι του Πατέρα, μπαίνουμε και εμείς πάλι στην πατρική αγκαλιά. Μας δίνει εκείνος με την πρώτη στολή και μας κάνει άψιους συνδεδημόνες της Βασιλείας του. Thank you.
στα μυστήρια, δηλαδή κατηχώ. Η καινούργια ζωή που χάρισε ο Κύριος στους ανθρώπους είναι η μυστηριακή ζωή που βιώνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία φανερώνεται και εκφράζεται στα μυστήρια και η διδαχή του Χριστού είναι μυσταγωγική. Σε ποιο μυστήριο λοιπόν πρόκειται να εισάγει ο Κύριος τους μαθητές του? Μα φυσικά στο μυστήριο του σταυρικού θανάτου και κατ' επέκταση στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου ενώνεται ο Χριστός με τους μαθητές, αλλά και όλους τους πιστούς μέσα στην Εκκλησία. Lord.
πράγματα, λέει ο Θεός, έκανε ο Ισραήλ. Εγκατέλειψε εμένα, που είμαι η πηγή της ζωής, που είμαι η πηγή του νερού που δίνει ζωή. Και τι πήγε και έκανε? Δεν είναι μόνο ότι εγκατέλειψε εμένα, αλλά πήγε και άνοιξε φρέα συντετριμένων, πηγάδι καταστραμμένο. Μπορείς να πάρεις νερό από ένα τέτοιο πηγάδι? Μπορείς να κουβαλήσεις νερό με το κόσκινο? Αυτό εννοεί με τη φράση φρέα συντετριμένο. Άνοιξαν πηγάδι, αλλά αφού είναι κατεστραμμένο, φεύγει το νερό και ούτε στάλα δεν θα μπορέσεις να πιείς. Σε τέτοια κατάσταση βρίσκεται ο σημερινός άνθρωπος, ο οποίος αναζητεί το κατεστραμμένο πηγάδι του κοσμικού πνεύματος. Αφήσαμε το πνεύμα της ζωής, το πνεύμα του Θεού, την πηγή που είναι ο Θεός, και το έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στην Εκκλησία, και επηρεαστήκαμε από το πνεύμα της ενοχής. Αφήσαμε τον Θεό και όλοι τρέχουμε απομακρύνοντας να βρούμε στο πνεύμα της ενοχής μας την λύτρωση, την άνεση, την ανάπαυση και την χαρά. Thank you.
Σήμερα κρεμάται έτσι ξύλου. Τα φώτα μέσα στην εκκλησία σβήνουν. Οι πιστοί με κατεβασμένο κεφάλι κρατούν το κερί του αναμένο. Και οι ιερείς εξέρχονται από το ιερό με τον εσταυρωμένο επάνω στον σταυρό. Η πομπή τη στάβρωση, η πορεία δηλαδή του Χριστού προς τον Γολγοθά, κατευθύνεται προς το μέσο του ναού και ο σταυρός τοποθετείται στο κέντρο. Η σταύρωση έχει ολοκληρωθεί. Το θείο πάθος φτάνει σιγά σιγά στην κορύφωσή του. Μέσα σε αυτήν την πένθυμη ατμόσφαιρα, μέσα σε αυτό το έντονα, συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα, οι πιστοί δακρύζουν και κλαίνε για το δράμα του Θεανθρώπου. Όμως, δεν θα έπρεπε να ρίχνουμε δάκρυα θλίψης και πόνου προς τον Υιό του Θεού. Τα δάκρυα θα πρέπει να είναι για τον ίδιο τον άνθρωπο, για την αλαζονία του και την αγνωμοσύνη του απέναντι στον Θεό, για την απιστία του και την αφισβήτησή του απέναντι στον Χριστό. Δάκρυα θλίψης για τον εαυτό μας πρέπει να μας κατακτήσουν αν αναλογιστούμε και συνειδητοποιήσουμε ότι αρνηθήκαμε το σπουδαιότερο δώρο το οποίο μας πρόσφερε ο Θεός, τον Υιό του. Ο ίδιος ο Θεός καταδέχτηκε να γίνει σαν εμάς, όταν εμείς αρχόμαστε να γίνουμε ένα με τον συνάνθρωπό μας που πεινάει, που υποφέρει, που είναι διαφορετικός. Δάκρυα θλίψης για τον εαυτό μας πρέπει να μας κατακλείσουν, αν αναλογιστούμε και συνειδητοποιήσουμε ότι 2000 χρόνια μετά σταυρώνουμε ξανά και ξανά τον Χριστό με τις πράξεις μας, την υπεροψία μας και την λαθασμένη ερμηνεία των λόγων του. Thank you.
Thank you.
διάβολα